Μετά τον ρομαντισμό, ο συμβολισμός, ο δανταϊσμός, ο σουρεαλισμός, ο λετρισμός και ο μαρξισμός. Δηλαδή, εκατό σχολές, σε εισαγωγικά, πολιτικής, φιλοσοφικής και λογοτεχνικής ανατροπής. Υπάρχει μια λέξη, ένα πράγμα που έμεινε όρθιο, μια αξία που έμεινε αναλύωτη, που διατήρησε σε πείσμα όλων την υπεροχή της. Είναι η λέξη και το πράγμα πνεύμα. Η αξία που προσδίδεται στο πνεύμα, η αξία του πράγματος πνεύμα. Λες και θα αρκούσε να προφέρουμε την μαγνητική αυτή λέξη. Λες και θα αρκούσε να την αφήσουμε να ξεπηδήσει στη γωνιά μια σελίδας για να έχουν υποθεί όλα. Σαν να εννοείτο Πράγματα και σαν αρχή και σαν ουσία ότι το πνεύμα είναι η έμφυτη έννοια η αξία υπόδειγμα η λέξη κορυφή που από το σημείο αυτό και πέρα ο παλιός αταυιστικός αυτοματισμός του ζώου που ονομάζεται άνθρωπος θα έπαβε να κλειδονίζεται γιατί το φορείο θα ήταν καλά στερεωμένο στη θέση του παντού ήταν αναμφισβήτητο μετά από δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια καβαλισμού, ερμητισμού, μισταγωγίας, πλατωνισμού και ψυχουργίας, ότι το σώμα είναι τέκνο του πνεύματος, του οποίου φαίνεται να είναι η διόγκωση, το σύμφυρμα ή ο μαγικός σωρός και πως δεν μπορούμε να αντιληφθούμε σώμα που να μην είναι στο τέλος της φυσικής πορείας, η κατάληξη μιας σκοτεινής σύζευξης του πνεύματος με την ίδια του τη δύναμη. Το όριο μιας διαδρομής επιλεγμένης από το ίδιο το πνεύμα κατά την πορεία του. Σαν να μην μπορούσε να υπάρχει σώμα εάν δεν υπήρχε κάπου το πνεύμα. Σαν η κατάσταση που αποκαλείται σώμα, το πράγμα που ονομάζουμε σώμα να ήταν ουσία και φύση κατώτερο από την κατάσταση πνεύμα και να πήγαζε από αυτήν. Σαν το σώμα να ήταν η άμαξα και το πνεύμα το άλογο που οδηγείται από ένα άλλο πνεύμα που ονομάζεται αμαξάς. Σαν το σώμα να είναι οι εργάτες του εργοστασίου και το πνεύμα το αφεντικό το οποίο έχει επινοήσει το αλυσόδεμα των εργατών στη διαδικασία παραγωγής. Σαν το σώμα να ήταν το κορμί όλων των στρατιωτών που σκοτώνονται υπό τις διαταγές αυτού του μεγάλου πνεύματος του στρατηγού που τους στέλνει να σφαγιαστούν. Σαν να ήταν αυτονόητο για τη ζωή ότι το σώμα αυτό είναι αυτή η βρωμερή ουσία μέσα στην οποία το πνεύμα κάνει το ποδό λουτρό του όπως ένας καπουτσίνος ξεπλένει τις μπότες του μέσα στο λουτρό αίματος του πολέμου και το σώμα δεν έχει παρά να το βουλώσει. Θα ήθελα να δω το σώμα ενός πνεύματος να οργανώνει τα μελλοντικά του κημητήρια. Αλλά πιο πριν θα ήθελα να μιλήσω για τους εφιάλτες. Αστεία ανακολουθία δεν είναι. Να περνάς έτσι ξαφνικά και κτηνόδικα από το πνεύμα στους εφιάλτες. Οι εφιάλτες προέρχονται από τους παλιανθρώπους. Από όλου τους αρνητές του σώματος από όλου τους πλήρης πνεύματος που ασκούν μαγεία για να ζήσουν και που δεν έχουν βιώσει παρά μόνο πνεύμα, δηλαδή τη μαγεία. Χωρίς τους υποστηρικτές της καθαρότητας του πνεύματος, του καθαρού πνεύματος σαν αρχή των πραγμάτων και του Θεού ως καθαρού πνεύματος, δεν θα υπήρχαν εφιάλτες. Και όλοι βέβαια, από τότε που υπάρχει η γη, έχουν να παραπονεθούν για έναν εφιάλτη να του προσάψουν μόλις ξυπνήσουν ότι τους βασάνισε τη νύχτα, χωρίς όμως να δώσουν μεγαλύτερη σημασία, χωρίς να δώσουν προσοχή στη σοβαρότητα του γεγονότος. Δεν γνωρίζουν ότι ο εφιάλτης είναι η είσοδος του παραλογισμού από το κενό. Η αναρχία μέσα στην κανονική λογική του μυαλού τους, το δηλητήριο που ρίχνεται στην ευμάρια, μια παρέμβαση από κάτω προς τα πάνω, ότι είναι η σταγόνα του μίσους κάποιου άλλου που κυλάει στη βραδινή αναπνοή τους, η ενστάλαξη μιας νύμφης του πνεύματος, ένα δάκρυ καθαρού πνεύματος που αθόρυβα εισήχθη στο σώμα τους, από κάθε τι που είναι αδυναμία, απουσία, κενό, μίσος, αρρώστια ή επιθυμία. Ο εφιάλτης λοιπόν για την πλειοψηφία των κοιμόμενων στη γη, δεν είναι παρά μια ωραία ιστορία που διηγούνται μόλις πεταχτούν από το κρεβάτι. Κάτι σαν διήγημα του Έντγκαρ Πόε, του Έρμαν Μελβίλ, του Χόφμαν, του Λαμότ Φουκέ, του Ναθαναέλ Χόθορν, του Λιούις ή του Καμίσο, τον οποίον το όνειρό του παρέχει το υλικό για την απεικόνηση τάχα της ζωής, αλλά δεν υποψιάζονται, δεν αντιλαμβάνονται πως κάποιοι άνθρωποι ψάχνουν μεθοδικά μέσα στο όνειρο τον τρόπο για να σταματήσουν τη ζωή. Να αποκτήσουν αυτή η ίδια η ζωή εις βάρος της τρευλόμενης αγωνίας του κοιμόμενου που αυτοί έχουν κυριεύσει. Με ποιο τρόπο? Εποφελούμενοι από τον ύπνο του ανθρώπου, από την χαλάρωση που προσφέρει ο ύπνος στον άνθρωπο για να ξεριζώσουν από τη φυσιολογική ροή του μοριακού τρόπου ύπαρξης ενός ανθρώπου μια μικρή φέτα ζωής. Ένα μικρό εμάτινο δίκτυο ατόμων που θα τους χρησιμεύσει για να θρέψουν τη δική του ζωή. Ένας εφιάλτης δεν είναι ποτέ τυχαίο συμβάν, αλλά συμφορά ολόδικη μας, ξαμολυμένη από μια πουτάνα, από το στόμα ενός βαμπύρ που μας βρίσκει πολύ πλούσιους σε ζωή και που δημιουργεί με ορισμένες σταλαγματιές αλληλεπιδράσεων μέσα στις σκέψεις μας, καταστροφικά κενά στις διαδρομές των αναπνοών του κοιμόμενου σώματός μας, το οποίο νομίζει ότι έχει γλιτώσει από τις έγνοιες. Είναι οι άνθρωποι λοιπόν που δημιουργούν αυτούς τους εφιάλτες, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι πνεύματα που θέλησαν να παραμείνουν στο πνεύμα, χωρίς να προχωρήσουν πιο μακριά στη ζωή. Και τι είναι το πνεύμα το πνεύμα πραγματικά. ενώ πέρα από τη φιλοσοφία. Και γιατί το σώμα να προέρχεται από το πνεύμα και όχι το πνεύμα από το σώμα. Γιατί το πνεύμα να περιέχει τις αξίες και το σώμα να θεωρείται απλώς η άθλια κατοικία τους, η ηλική του ενσάρκωση. Λες και υπήρξε ποτέ κάποιο μυστήριο που ονομάζεται ενσάρκωση. Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στο σώμα και το πνεύμα. Αν σκεφτούμε καλά, καμία. Γιατί το σώμα ξέρουμε τι είναι. Αλλά το πνεύμα, ποιος είπε πως ήταν η αρχή εκείνη από που ξεπηδά ότι υπάρχει στη ζωή. Είναι το πνεύμα που έχει τα δεδομένα. Μέσα σε αυτό είναι που βλέπουμε τις ιδέες, τα μητρικά αυτά μαστάρια, από τα οποία τρέφεται οτιδήποτε έχει ενέργεια. Αλλά μας την σπάς, Πλάτωνα, κι εσείς Σοκράτη, Επίκτητε, Επίκουρε, Κάντ, ακόμα και εσύ Καρτέσιε. Γιατί μπορούμε εύκολα να αναστρέψουμε το πρόβλημα και να πούμε πως το πνεύμα δεν θα είχε υπάρξει ούτε οι αξίες, ούτε και τα δεδομένα του, αν το σώμα που τις διέδωσε δεν βρισκόταν εκεί τη στιγμή που το πνεύμα, πάντα βρισκόμενο σε ακινησία, αρεσκόταν απλώς να τις κοιτάζει περιμένοντας να τις σοδομήσει από την πρώτη στιγμή. Αφού χωρίς την αρχή του σοδομισμού δεν θα απέμενε πλέον στο πνεύμα παρά να αδειάσει εξίσου τη γη και το μεγάλο κενό των πλανητών, το οποίο ο Πλάτωνας, αυτός ο θλιβερός ημιμαθής, νόμισε κάποια μέρα ότι ήταν επιπλωμένο με ιδέες που κανείς ποτέ δεν συνάντησε. Γιατί το πνεύμα είναι μια πομφόλιγα, μια απάτη, ένα είδος στοιχειωμένου καπνού που δέζει παρά μόνο από ό,τι απομυζά από το σώμα, για να κάνει με κόπο μια κίνηση και όχι μια σκέψη ή μια υπόθεση. Γιατί τι είναι αυτές οι σκέψεις, οι υποθέσεις, οι αξίες και οι ιδιότητες, έννοιες χωρίς ζωή που υλοποιούνται μόνο όταν το σώμα τις αποβάλλει, δημιουργώντας μια μεγάλη εφίδρωση για να τις αναγκάσει να το εγκαταλείψουν γιατί το σώμα δεν έχει ποτέ ανάγκη να του προσδιορίσουμε τι έκανε. Χωρίς τις καθημερινές λειτουργίες του σώματος δεν θα γεννιόταν ποτέ καμιά σκέψη και δεν είναι από το σώμα που γεννιέται αλλά ενάντια του με την ευκαιρία μια κίνησης δική του της οποίας η σκέψη δηλαδή η σκιά θέλησε να ζήσει από μόνη τη υπό την επίρρεια των λεγόμενων πνευμάτων. Αυτόν των εξόριστων αερικών που ήθελαν να αποκτήσουν υπόσταση χωρίς όμως να κοπιάσουν για να την κερδίσουν. Όταν κάποιος δεν έχει σώμα και είναι ένα τίποτα, όταν δεν έχει ακόμα αναπνεύσει, απαιτείται φοβερή θέληση για να καταφέρει να κατασκευάσει ένα τέτοιο σώμα και να κατακτήσει με αυτό τη δυνατότητα να αναπνέει καθολικά. Και αυτό δεν είναι θέμα σκέψης, αλλά μια τρομέρη φρίκη την οποία πρέπει να υπερπηδήσει. Σε αυτό το σημείο είναι που ψόφισε ο μεγάλος αγύρτης, ο απατεώνας, ο μέγας γαμιμένος από την πλημμύρα των καθαρών ουσιών που ως αρχή και ουσία και χωρίς σώμα για να του αντισταθεί δεν είναι παρά η τρύπα του αιώνιου περάσματος κάθε ή υπόθεσης για ύπαρξη. Ο Θεός, πνεύμα καθαρό, σκιά και δυνητικότητα, πολύ δειλά για να επιχειρήσουν να αποκτήσουν σώματα, πνεύματα, πτητικά αέρια, πιο ελαφρά και από κάθε απεξεργασμένο σώμα, περιφέρονται στο στερέωμα ή στο κενό και η απουσία ζωής, το κενό τους, η απέραντη νοθρότητά τους να περιορίζει στο πνεύμα. Βλέποντας το σώμα του ανθρώπου να υπερτερεί, κατέληξαν να φαντάζονται ότι το ξεπέρασαν για να μην περιφρονηθούν και αποθηθούν από τον άνθρωπο, προσπάθησαν να προσδώσουν σε αυτό το κενό που αποκαλούμε πνευματική κατάσταση στον ευνουχισμό του σώματός τους αρσενικού ή θηλυκού, στην αδυναμία τους να αναγνωρίσουν οτιδήποτε έχει ζωή και ενέργεια, ένα είδος επικίνδυνης εμνότητας που στηρίχτηκε στην πιο βρωμερή μαγεία. Το πνεύμα δεν υπήρξε ποτέ τίποτε άλλο από το παράσιτο του ανθρώπου, το σαράκι που άξιζε στο σώμα του, από τη στιγμή που δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα ζωήφιο που δεν θέλει να αναγνωρίσει την αξία της ζωής του. Αλλά πώς ξεπετάχτηκε μια μέρα μέσα από τα αποκρουστικά αυτά βδελύγματα ο Θεός, αυτό η ιστορία δεν το αποκάλυψε ποτέ. Και λέω σκατά στο πνεύμα. Γνωρίζω καλά από ποιε οργιώδεις περιπτύξεις των υφών κατέληξε το πνεύμα να υπερισχύσει του σώματος, το οποίο ήταν προγενέστερο. Γνωρίζω καλά ότι αυτό που αποκαλούμε πνεύμα δεν είναι παρά ένας πολτός χωρίς ύπαρξη που απαξίωσε να σαρκωθεί και για να αποκτήσει σώμα και να εξασφαλίσει την τροφή του στηρίχθηκε πάνω σε αυτό που θα έχαναν τα εν ζωή σώματα στηρίχθηκε πάνω στα σώματα που θα αφέμασε. Το σώμα που εργάζεται δεν έχει χρόνο να σκεφτεί και να παράξει, καθώς λένε ιδέες. Οι ιδέες είναι απλώς το κενό του σώματος. Αλληλεπιδράσεις απουσίας και έλλειψης ανάμεσα σε δύο κινήσεις καυγάζουσας πραγματικότητας που το σώμα με την παρουσία του δεν έπαψε να επιβάλλει δεν είναι μόνο ότι η ύλη ενεργοποιήθηκε πριν τη σκέψη. Είναι κυρίως ότι δεν ενεργοποιήθηκε. Δεν κατευθύνθηκε ποτέ προς το μέρος όπου η ψυχική αντίληψη σκυρτά. Στο μέρος όπου εκδηλώθηκε η ζωή, διαλεκτική ή συλλογιστική. Στο μέρος όπου η κουλτούρα κατόρθωσε να ξεκινήσει. Είναι ότι το σώμα υπήρχε ανέκαθεν. Το σώμα και ότι ο τρόπος ζωής και ύπαρξή του δεν είχε ποτέ να κάνει με το πνεύμα ή τη σκέψη, ούτε καν με αυτό που αποκαλούμε ψυχή. Το σώμα είναι ένα γεγονός που δεν έχει ανάγκη από ιδέες ή ευαισθησίες, αλλά που από τα βάθη της άραχλης σπηλιάς του εποπτεύει τη στιγμή που ακόμα και η καρδιά δεν έχει το χρόνο να αισθανθεί ότι υπάρχει. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν βλέπω τον Κλοντέλ να ζητά τη βοήθεια των πνευμάτων, τον αρχό του αιώνα, μπορώ ακόμα να επιτρέψω στον εαυτό μου να γελάσει. Αλλά όταν βλέπω στον Κάρλ Μάρξ ή στον Λένιν τη λέξη πνεύμα σαν την ίδια και απαράλλακτη παλιά αξία, όταν βλέπω την επίκληση της αιώνιας αυτής οντότητας σαν σημείο αναφοράς των πραγμάτων, λέω στον εαυτό μου ότι υπάρχει λέρα και παρτούζα και πως ο Θεός έγλειψε τον κόλο του Λένιν και πως πάντα έτσι γινόταν και πως δεν αξίζει να συνεχίσω. Δεν πειράζει. Είναι μόνο ένας γαμημένος λογαριασμός που πρέπει να τακτοποιηθεί.